ξεκινά δυνατά και πατά σ' αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολυτονηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Να μ' αγαπάς, να με φιλάς, μόνο αυτό σου ζητώ, είναι τόσο απλό. Καλύτερα από το να έρθετε μια βόλτα με την οικογένειά σας ή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο εδώ στο Δημοτικό Πάρκο της Κομωτινής. Και επειδή λοιπόν δεν χάνω ευκαιρία να έρθω έτσι στα ωραιότερα μέρη της πόλης μου, σήμερα λοιπόν επέλεξα να έρθω εδώ στο πάρκο, ναι, το στέρα λοιπόν, σήμερα εξαιρετικά χαρισμένα για εσάς. Ήλιος, νεράκι και μια πολύ καλή παρέα, ό,τι πρέπει για να βγείτε έτσι και εσείς να κάνετε τη δική σας βόλτα. Σήμερα η μέρα μας ήταν αφιερωμένη εξαιρετικά έτσι στους καλλιτέχνες που όλοι εμείς θαυμάζουμε. Και γι' αυτό πάμε από εδώ να ρίξουμε μια ματιά στους sponsors της εκπομπής μας και επιστροφή σε λίγο εδώ. Present. Η βιτρίνα του σε μαγνητίζει. Αδύνατο να αντισταθείς. Κάθε γωνιά του μια αποκάλυψη. Κάθε σημείο του μια ευχάριστη έκπληξη. Present. Με unisex κοσμήματα, κουκλάκια και απίστευτες δωροεκπλήξεις, γεμάτες γούστο και φαντασία σε ασυναγώνιστες τιμές. Present. Ορφέως 37. Εκεί που το δώρο είναι μια ακαταμάχητη πρόκληση. Κάτω από το ξενοδοχείο Όλυμπος, Κομωτινή. Optic Stores Κιτζίδης. Γυαλιά ηλίου, φακή επαφής, γυαλιά οράσεως. Ό,τι πιο νέο, ό,τι καλύτερο παρουσιάζουν οι επώνυμοι οίκοι οπτικών αποκλειστικά για τα δικά σας μάτια. Optic Stores Κιτζίδης. Θα μας βρείτε στην Κομωτινή, Παρασίου 1 και στην πλατεία Ειρήνης 28, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στο σουφλί Optic Stores Κιτζίδης. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το πρώτο μας τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε λατρέψει διότι το ερμηνεύει ένας από τους αγαπημένους μας πρώην παίκτες από το Fame Story. Θάνος Πετρέλης και είχε το χρώμα του ουρανού. Πάμε. Για σένα ναι, να δώσω το είναι μου και την ψυχή να σου τα παραδώσω. Μαζί ποτέ δεν μπόρεσες να μ' αγαπήσεις τόσο. Μαχαίρι αγάπη μου κρατούσες που κάρφωσες σε μένα ναι, και το αίμα που έτρεχε κοιτούσες δεν μήγες αίμα τίποτε. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Και έσταζε έτσι όπως έσταζε, έπαιρνε σχήματα τρελά, θυμίζε σένα φοβερά. Το αίμα μου μαρμάρωσε στο πάγερο σου αντίο και η καρδιά μου παγώσε και σπάσε στα δύο. Μαχαίρι αγάπη μου κρατούσες
πόσε σε μένα ναι. Και το αίμα μου έτρεχε, κοιτούσες. Δεν είχες αίμα τίποτε. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Και έσταζε έτσι όπως έσταζε. Έπαιρνε σχήματα τρελά, θυμίζε σένα φοβερά. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Και έσταζε έτσι όπως έσταζε. Έπαιρνε σχήματα τρελά, θυμίζε σένα φοβερά. Λοιπόν, πάμε να χωρίσουμε σιγά σιγά και κάποιους καλλιτέχνες τους οποίους τους έχω ετοιμάσει έτσι μόνο και μόνο για να τους παρουσιάσω στη δική μου εκπομπή, Γιάντας στην Αέρα. Με την Κέτι Γκαρμπή. Πάμε λοιπόν να την γνωρίσουμε και να διαβάσουμε το βιογραφικό της. Κέτι Γκαρμπή γεννήθηκε στον Κορυδαλό, αλλά πολύ σύντομα αγωνίσεις μετακόμισαν στο Εγάλεο, όπου έζησαν ώσπου η Κέτι έγινε 18 ετών. Στη συνέχεια η οικογένεια Γκαρμπή μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη και η Κέτι έμεινε εκεί μέχρι που παντρεύτηκε στις 4 Μαΐου του 1997 αυτή τη σημαντική, όπως λέει η ίδια, η μέρα της ζωής της. Τα παιδικά χρόνια της Κέτι ήταν δύσκολα, αλλά πολύ ευτυχισμένα. Τα θυμάται σαν ομορφότερο κομμάτι της ζωής της και μπορεί να περιγράψει τις παιδικές της αναμνήσεις με κάθε λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά έμαθε από πολύ μικρή να δουλεύει σκληρά για να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ήδη από την ηλικία 11 χρονών της, το ταλέντο της στο τραγούδι τον έκανε να ξεχωρίζει και μαζί με την αδερφή της Λιάνα είχα κυκλοφορήσει το πρώτο της single ως αδερφές Γκαρμπή. Η πρώτη της εμφάνιση σε νυχτωρινό κέντρο έγινε όταν η Κέτι ήταν 15 μόλις ετών και η Λιάνα 13 ετών. Φυσικά λοιπόν όλα αυτά γίνονταν κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα τους, που σε κάθε τους βήμα και στόχο των κοπητσιών της Λιάνας και της Γιάννης Γκαρμπής ήταν πάντα ο φύλακας άγγελός του. Σαν πατέρας φυσικά θα έκανε τα πάντα για τις κοπέλες του και γι' αυτό από μικρή ηλικία πάντα τη στήριζε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι το οποίο το έχω ετοιμάσει για εσάς. Παίχτε το Fame Story 1, την οποία όλοι εσείς να αγκαλιάσετε και κάποιοι δεν συμφωνούσατε με τις απόψεις της. Και πάντα ήταν αυτή που ήταν. Άσπα λοιπόν η γυάλινα όνειρα. Τα σφραγίσανε μάτια υγρά, με τη σκέψη δακρύσανε χείλη κλειστά. Μέχρι χθες σου γελούσανε μάτια υγρά, που μ' αγάπη μεθούσανε τώρα βροχή. Σ' ένα χάρτινο όνειρο φέρνεις εσύ κι οι χαρές ξεθοριάζουν, μοιάζω κι εγώ θεατή σε παράσταση θέλω να πω. Στις αγάπης τη διάσταση τώρα βροχή. Σ' ένα χάρτινο όνειρο φέρνεις εσύ κι οι χαρές ξεθοριάζουνε. Όνειρα, χάρτινα όνειρα που ξεθοριάσανε απ' τη βροχή των ματιών σου.
στη φωνή σου νοσταλγήσα. Ήρθα μου λες πια κοντά σου κι ας άργησα. Ζω τις στιγμές στο μυαλού την παρέστηση. Κάνω ευχές να μη ζω μια ψευδέστηση. Μοιάζει κλωστή η αγάπη που έσπασε μια μουσική. Που το μέτρο της έχασε τώρα βροχή. Σ' ένα χάρτινο όνειρο φέρνεις εσύ. Ξεχτοριάζουν όνειρα, χαρτινά όνειρα που ξεθοριάσανε απ' τη βροχή. Των μάτιων σου είχα όνειρα, γυαλινά όνειρα. Λάθη τα σπάσανε τώρα σωρί. Το τραγούδι των Μισκούμπια σας λέει κάτι? Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αυτό ακριβώς λοιπόν έκανα και εγώ και η εκπομπή Νότος στον αέρα. Μαζί με τις φίλες μου και τις συνεργάτριές μου Ειρήνη και Ελένη τραπετεύσαμε σε μια από τις ωραίτες παραλίες της πόλης μας. Φανάρι λοιπόν, πολύ μουσική, πολύ καλή παρέα και φυσικά τη θάλασσα και εσάς. Σας εντοπίσαμε και μας είπατε μερικά λόγια για το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν θα πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή Νότος στον αέρα. Για να περάσουμε καλά, μια και ο ήλιος καίει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και φυσικά για να πας στάση πρέπει να έχεις πολύ καλή παρέα. Και σβερίζω, Νότος στον αέρα με την Ελένη και την Ειρήνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο να μου λένε πότε θα βγάλεις την Ειρήνη και την Ελένη στην τηλεόραση, να τις γνωρίσουμε και από κοντά και να περιμένουμε να τις δούμε και πώς είναι εμφανισιακά τα κορίτσια. Και σου λέω εντάξει παιδιά, λίγο ηρεμία. Θα προσπαθήσω να τις φέρω κοντά μου, λέω άμα θέλουν και τα κορίτσια. Φυσικά δεν πιστεύω να μην θέλετε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν μας βλέπεις, δεν ήρθαμε. Θα πετρέψαμε οπωσδήποτε να κάνουμε μπάνιο, έτσι. Αυτό είναι πρώτο και σίγουρο. Δεν ήρθαμε για να κοιτάμε τη θάλασσα, για να κάνουμε μπάνιο ήρθαμε. Βλέπετε τι όμορφη θέα, βλέπετε το γαλάζιο στο νερό. Φυσικά. Τροπικό νησί, δεν είναι. Είναι κάτι τέτοιο. Φυσικά ένα έτσι υδροστερό αέρα. Ό,τι πρέπει να βουτήξουμε. Τι να χάσουμε την ευκαιρία. Εγώ να σου πω, τελειώνω λίγο. Θα την βουτήξουμε, αυτό είναι σίγουρο. Βαριά καρδιά. Εννοείται ότι θα την βουτήξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι θα μπούμε για μπάνιο. Λοιπόν, ο κόσμος τραπετεύει και έχει εδώ για μπανάκι, διότι έτσι όπως είπα και στην αρχή, η δημοκρασία ανεβαίνει. Και εντάξει, πώς δεν μπορεί, δεν αντέξει την πόλη. Οπότε που θα έρθει, εδώ για μπανάκι. Δεν θα σου νέα, λοιπόν, ελπίζω να βλέπει τι έχει πραγματικά και να μην είναι. Βέβαια. Στάνταρ. Λοιπόν, προτιμώ να απολαύσουμε σιγά σιγά έτσι στην αρχή το ζαφεδάκι μας και ο κάμερα μάλλον ο φίλος μας ο Σάκη που ήρθε κοντά μας και είναι, τον έχουμε εδώ, θα τον έχουμε κοντά μας, δεν θα μας πας πουθενά. Θα βοηθήσουμε και την κάμερα. Με την κάμερα. Εννοείται. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε, θέλω να μου πείτε τις μέρες και τις ώρες που κάνετε εκπομπή. Γιατί σας γνωρίσαμε να κάνετε την τρίτη εκπομπή στις 9 με 10. Με σήμα Σέγγι. Εγώ αλλά, να σας πω λίγο, συγγνώμη, διακόπτω. Σας ακούμε και τα βράδια. Θέλω να μου πείτε και το βράδυ, πώς σκεφτήκατε να κάνετε την εκπομπή.
Επειδή έχουμε αϊπνίες και επειδή μας άρεσε πολύ έτσι το ραδιόφωνο σαν εμπειρία και είχαμε και κοινό το οποίο μας ζητούσε να κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μετά τις 1.30 όταν δεν έχουν οι άλλοι ραδιοφωνική παραγωγή και το τραβάμε όσο μπορούμε συνήθως. Ας πούμε ενδεικτικά μέχρι τις 8 το έχουμε τραβήξει, έχω πάει να γράψω σερί, έχω μείνει στο θέμα. Μπορείτε και συνδυάζετε τις εξετάσεις σας μαζί με την εκπομπή, γιατί το κάνετε ραδιόφωνο, εντάξει. Δεν διαβάζουμε, λέει. Πώς περνάνε τις εξετάσεις, ναι, για πείτε μου. Ναι, παρόλα αυτά περνάμε και μαθήματα, εντάξει. Ναι, ναι, δεν χρωστάμε. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά το να κάνεις εκπομπή 9 με 10 το βραδάκι με σχέση τα ξημερώματα. Πάρα πολύ μεγάλη. Καταρχήν από... Να σου πω, είναι η διαφορά καταρχήν στο είδος των τραγουδιών. Από παραδείγματος χάρη 9 με 10 θα παίξουμε τις επιτυχίες, ας πούμε, του καλοκαιριού τώρα, που μας ζητάει ο κόσμος. Ενώ μετά τις 1.30 θα παίξουμε μπαλάντες, τραγούδια, παλιές επιτυχίες για να κόβουνε φλέβα οι ακροατές. Για πες μου για το βραδινό έτσι πρόγραμμα, πώς το αποφασίσαμε. Πώς το αποφασίσαμε. Κοίτα, δεν ήθελε και πολύ δυσκολία. Μόλις μας το προτείνανε, αμέσως δεν... Ποια είναι η διαφορά, θέλω να πω, στους ακροατές. Δηλαδή, υπάρχει πιο πολύ ερωτικά τραγούδια. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Μας λένε τη στενοχώρια που έχουν, τη θλίψη μέσα από τα τραγούδια. Μας λένε ιστορίες, ποιηματάκια. Είναι πιο... Υπάρχει πιο πολύ επικοινωνία. Ωραία. Σας έχει τύχει ποτέ να θέλεις ακροατής στο ραδιόφωνο και σας κάνει κάποια έκπληξη. Έκπληξη. Παιδιά έχουμε γνωρίσει. Πολλά παιδιά, ναι. Εντάξει, και αυτό ήταν μια έκπληξη. Διότι είχαν, ξέρω εγώ, ας πούμε, αμέσως και αυτά. Η κάθε μία βέβαια έχει και τους θαυμαστές της. Δεν τα συζητάω, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, πριν κάποιες μέρες συζητήθηκε η εκπομπή, η συγκέντρωση που κάναμε, που πήγαμε στο οικοδρόμιο ή κάποια παραγωγή, περισσότερη παραγωγή που πήγαμε στο οικοδρόμιο, περάσουμε καλά. Λοιπόν, αυτή η συγκέντρωση συζητήθηκε από κάποιους, είτε αρνητικά είτε θετικά. Λοιπόν, τι έχει να απαντήσει αυτός που το σχολίασαν αρνητικά. Ότι χάσανε που δεν ήρθανε. Λες εκεί, να μας βλέπουν κιόλας. Ναι, ότι χάσανε πάρα πολύ που δεν ήρθανε. Να μην σχολιάζουν, γιατί όσο δεν φτάνει αλλού που τα κάνει κρεμαστάρια, αγάπες μου. Εγώ επειδή τα είπα σε αυτούς, δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Τα είπα όμως σε αυτούς. Ναι, όταν μας το είπανε, στα μούτρα μας κιόλας, το συζητήσαμε μαζί τους και τους απαντήσαμε καταλλήλως. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε μια βραδιά ξέχαστη. Μαζευτήκαμε πως παραγωγή και παράσταση που γράψαμε και το είδατε. Ελπίζω το είδατε, έτσι. Και τρεις μας να ήμασταν τέλεια θα περνάγαμε, αλλά όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερο. Λοιπόν, για να μην το απολογούμε, σε λίγο τη Σοφή θα είμαστε αραβευτεία στη θάλασσα για μπανάκι. Κομμωτήριο Twinks. Διπλή περιποίηση, δίδυμο όνειρο. Με φόντο το γραφικό λιμάνι της Μαρόνιας στον Άγιο Χαράλαμπο, η ψαροταβέρνα του Στράτου προσφέρει αυτό που χρειάζεστε. Ολόφρεσκο ψάρι, θαλασσινές νοστιμιές και μαγευτικό περιβάλλον. Ψαροταβέρνα ο Στράτος. Ένα γνωστό στέκι για τους μερακλείδες της απόλαυσης. Γιατί το ψάρι από τα δίχτυα έρχεται στο πιάτο σας ροδοψημένο, φρέσκο, συνδυασμένο με φρεσκοκομμένες σαλάτες και ορεκτικά. Ψαροταβέρνα ο Στράτος, στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια. Η πιο γραφική ψαροταβέρνα της περιοχής. Τηλέφωνο 0533 41190. Ο
Οδική τεχνική βοήθεια Ελλάς Σέρβις. 24 ώρες υπηρεσίες ασφάλειας και σιγουριάς με ένα τηλεφώνημα στο 1057. Τώρα η Ελλάς Σέρβις στην Κομωτινή προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένο σέρβις στους συνδρομητές της και δωρεάν έλεγχο ταξιδίου. Ελλάς Σέρβις. Ενημερωθείτε για τις μεγάλες προσφορές της Ελλάς Σέρβις στο 36343 και για άμεση βοήθεια όπου και αν βρίσκεστε, καλέστε το 1057. Ελλάς Σέρβις. Αδελφή Λιγκόζη. Συνεργείο, φανοποιείο, βαθές φούρνου, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Έκτο χιλιόμετρο Κομωτινής Παραδημής. Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, συνέπεια και σεβασμό στον αναγνώστη, αγώνες για την αλήθεια και το δίκαιο. Ημερήσια εφημερίδα Θράκη. Καθημερινά κοντά σας, με αντικειμενική πληροφόρηση και θέσεις. Με αγώνες για την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας. Με αυστηρή κριτική στην εξουσία, γιατί η Θράκη είναι η καρδιά μας. Θράκη, ο τόπος σου, η εφημερίδα σου. Εκδότης Τένις Καμαρίδης. Για συνδρομές και μικρές αγγελίες τηλεφωνήστε στο 64446 ή 78018. Ήταν στο δείχνω με ερώτηση που έχεις στον δρόμο, αλλά την κάνω για τελευταία ερώτηση πριν φύγουμε, αλλά δεν αντέχω στην πω. Τι είναι αυτό που τσέχετε όταν βλέπετε ένα πολύ όμορφο άντρα σε μια παραλία? Εμένα ρίγο στο όλο το κορμί μου, λέει, με πιάνει. Ας πω, βασικά εγώ όταν μιλήσω με τον άλλον δεν. Εντάξει, βλέπουμε εδώ στην παραλία ότι υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα αγόρια. Δείξτε σε παρακαλώ τα υπέροχα αγόρια. Εκεί. Κοίταξε λίγο, Τσάκη. Παιδιά, δεν είναι ωραία τα αγόρια. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο. Υπάρχουν πολύ όμορφες επάρτης εδώ. Θα τους σχολιάσουμε όλους. Γενικώς οι Έλληνες είναι πάρα πολύ ωραίοι άντρες. Να το πούμε γι' αυτό. Εννοείται. Μα είμαστε μεσογειακός λαός. Θερμό και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες. Λοιπόν, επειδή όλο λέω καλές κουβέντες, θα πω και μια κακία. Αγάπη μου, δεν χρειάζεται να μαυρίσεις. Είσαι σοκολατούλα, δεν χρειάζεται να μαυρίσεις. Αν συμφωνείς και εσύ με εμάς, κούνεσαι την κάμερα. Πες και εσύ, ναι. Συμφωνείς. Κούνεσαι την κάμερα. Α, συμφωνείς μας. Συμφωνείς με εμάς. Ακόμη κομμήρα που κάηκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι υπέροχο αυτή τη στιγμή που έτσι καθόμαστε στη μέση της παραλίας. Βέβαια. Έχει κάνει λίγο έτσι κρύο. Έχει λίγη ψυχούλα. Δεν μας πειράζει. Και από το να έκανε φοβερή ζέστη και να μην αντέχαμε να κάτσουμε, καλύτερα αυτόν τον τροσερό αέρα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε σχολιάσει πολλά πράγματα εδώ πέρα στη θάλασσα. Και όλα αυτά σε λίγο. Shake it. Κάθε πότε, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα! Παιδιά, πνίγεται η Αλεξάνδρα! Oh my god! Πάει! Ένας καρκάρι έπνε! Παιδιά, ποιος είναι αυτός δίπλα στην Αλεξάνδρα? Τι κάνει εκεί? Σιγά το μικροφόνο! Oh my god! Oh, επιπλέει! Αλεξάνδρα! Έλα έξω! Σε ψάχναμε, ανησυχήσαμε. Γιατί? Γιατί θες να την πνιγώσουν, αλλά μετά είδαμε έναν που ήρθε να σε σώσει. Εγώ γιατί, πού ήμουν εγώ και δεν το είδα αυτό? Λες, είμαι μέσα. Κοριτσιά, λέω να πάμε να πιάσουμε. Καλό αυτό. Λοιπόν, λέω να πάμε να κάνουμε μια απόδραση, να πιάσουμε έτσι κανένα κοπέλα ή ένα αγόρι και στον κόσμο να κάνουμε ρωτήσεις. Τι κοζάρουμε, πάτσι, να πάμε, να πάμε. Μα δεν υπάρχει καθόλου κόσμο, τι να πάμε. Λοιπόν, λέμε και κάπου ένα χιούμορ για να σπάσουμε τον πάγο. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα δούμε πού θα είμαστε. Σάνδρα, εμείς κλασικά, έχει χαθεί εδώ και πολλή ώρα. Πρώτα στη θάλασσα, τώρα δεν ξέρω, κάπου εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί έχει και πολύ κόσμο σήμερα. Και χωρίς την Αλεξάνδρα, πώς θα γίνει η εκπομπή? Θα γίνει κάποια περίπτωση. Μήπως να αναλάβουμε? Α, δεν ξέρω. Να, πάμε στον πρωτό. Πάμε, έλα. Κάτσε μη φλεκτής. Έλα, Παντουσάκη. Ωραία, μόλις κάναμε την εδώ λοιπόν, είμαστε με κάτι λαστά παιδιά μας. Τρώμε τα παιδιά που ντρέπονται. Ο Πασχάλης. Πες μας, πόσο θέλετε το φανάρι? Εντάξει, μάλλον δεν είναι καλός ο καιρός, ξέρω εγώ, τι να πω. Χάλια είναι. Γενικότερα δεν φαίνεται. Αλλά,
μπήκε το καλοκαίρι και εμείς πρέπει να το σεβαστούμε. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι, απόλυτα. Πάρα πολύ καλά, εύχομαι πάντα καλά, έτσι. Εδώ πώς σου φαίνεται, ο καιρός, χάλια ο καιρός, ναι, πράγματι. Αλλά εμείς... το παίρνιο μας θα το κάνουμε. Εννοείται, κλασικά. Και καλά θα κάνετε. Κάνε και μία βουτιά καλή, για το... Θα κάνεις καμιά καλή βουτιά να σε τραβήξουμε, δεν το συζητώ. Πώς περνάς εδώ πέρα σήμερα? Ωραία, αν και ο καιρός είναι λίγο... μας τα χαλάει. Ναι, αλλά εντάξει. Ποια? Καιρός είναι. Μη λες τέτοια και δεν έχουμε βουτήξει ακόμα. Καλά, κοίτα λίγο από εκεί. Ναι, μια χαρά. Έρχεσαι συχνά? Ναι. Πολύ? Καλύτερο στην εξεταστική, αν και δεν το βλέπω, εάν κάνεις εξορμήσεις το φανάρι. Yeah. Να πετάξει κάποιος την Αλεξάνδρα στη θάλασσα την ώρα που κοιμάται. Με την ξαπλώστρα. Τι λες? Καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε εθελοντές. Πάμε. Πώς περνάτε εδώ πέρα? Είστε φοιτητές. Και πώς ενδιάζεται ρε παιδιά εξεταστική και φανάρι, ξέρω εγώ και... Δεν σε ενδιάζουμε, μόνο φανάρι. Μόνο φανάρι. Λοιπόν, ορίστε, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα με τα παιδιά και εμείς το ίδιο, παιδιά, μόνο φανάρι. Εδώ χρωματάκι βλέπω έτσι, παιδιά, κερά. Καθόλου διάβαση. Είστε τεφά, έτσι, φαντάζομαι. Εγώ είμαι τεφά. Καλαμάσμα περνάτε. Καλαμάσμα. Τι είστε? Πρώτο. Τέταρτο. Μια χαρά είστε, παιδιά. Εσύ φοριέσαι που θα φύγει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα φύγω. Σοβαρά μιλάς τώρα? Κουράστηκε. Διαβάζουμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση με διάβασμα. Μόνο διάβασμα. Εμείς μια από τα ίδια. Τι δυσκολίσαι? Φαντάρος. Πώς σου φαίνεται λοιπόν εδώ το φανάρι? Τα beach party. Άψογο, ναι, άψογο. Έχεις ξαναρθεί? Έλα, όχι, πρώτη φορά, πρώτη φορά. Πάμε τώρα να βρούμε την Αλεξάνδρα σιγά σιγά. Εδώ λοιπόν με την Αλεξάνδρα και την παρέα της. Ωραία, θα σας φέρουμε και εσάς μια συνέντευξη. Η Αλεξάνδρα και τα γόρια της λοιπόν εδώ πέρα. Πώς περνάτε, παιδιά? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, ναι. Πάντα γόρσα. Εσύ? Ναι, ρε. Ωραία, μια χαρά είναι. Πολύ κόσμο, τρέλα, χαρά, ωραία. Καλοκαίρι, μόνο ο καιρός μας θα χαλάσει. Τι κανάλι είστε? Πότε? Από ποιο κανάλι είστε? Α, είμαστε το Art Channel, το καλύτερο κανάλι της Κομωτινής. Ποια εκπομπή? Ποια εκπομπή? Νότε στον αέρα. Ποιαν? Με μία δεν την ξέρεις, μωρέ. Με ποιαν? Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, παιδί μου. Τρέξει τίποτα την εκπομπή? Σας τρέξα, μπράβο. Όχι, δεν είναι εκπομπή μας. Δεν παρακολουθείς πολύ τηλεόραση? Κοίταξα, δεν παρακολουθώ ειδήσεις, δεν πιο ειδήσεων, τα πάντα. Εκτός από εκπομπές. Πώς σου φαίνεται? Ο κόσμος γενικά. Γουστάρω πάρα πολύ γιατί παραμείνω γεμάτη με αγόρια. Και από όμορφες υπάρξεις, όπως εδώ τα αγόρια εδώ πέρα. Δείξτε λίγο τα αγόρια εδώ πέρα, λίγο, τα αγόρια. Για πείτε μας για τις εθέρειες υπάρξεις που κυκλοφορούν εδώ πέρα στο... στο beach party. Ναι, είναι ωραία. Χάρηκε στο καιρό, έχει ωραία πράγματα. Ήθελα σήμερα να έρθω και να μαυρίσω. Δυστυχώς, παιδιά, δεν βγήκε ήλιος και θα μείνω κάτω στο πώς είμαι τώρα. Εμείς λοιπόν περάσαμε τέλεια. Φυσικά είχα πολύ καλή παρέα, την Ελένη και την Ειρήνη, που τα είπαμε και με εσάς και χαρήκαμε πάρα πολύ. Και φυσικά λοιπόν να μην ξεχνάμε την δική μας ιστοσελίδα. Μην ξεχνάμε λοιπόν την ιστοσελίδα την οποία μπορούμε εμείς να αποθηκεύσουμε οτιδήποτε θέλουμε, είτε μπορούμε να βρούμε οποιασδήποτε πληροφορίες που ζητάμε, είτε ανέκδοτα, είτε γεγονότα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων μπορείτε εσείς να φανταστείτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα τη δική σας που θα τη βρείτε πάνω από την οθόνη αυτή τη στιγμή μέχρι και τέλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε για το πάμε τραγούδι, η Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι τη σιωπή. Είμαι δική σου στοχοπλή. Με τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ. Κύμα τρελό μες στο γυαλό.
πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου, πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγει στα γόνα από κεράσι, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου, άντρα και αγέρα μου, πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγει στα γόνα από κεράσι, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Γιατί γλυκό παιδί μου κλαις, τα δειλινά τις Κυριακές. Εγώ σε κάθε προσευχή κάνω ευχή, να σε το τέλος μου και αρχή. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου, άντρα και αγέρα μου, πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγει στα γόνα από κεράσι, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου, άντρα και τη ζωή μου απόψε να τη βγει στα γόνα που περάσει, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Ψάχνετε λοιπόν τη δική σας ιστοσελίδα που να μπορείτε να μάθετε οποιαδήποτε νέα υπάρχουν, πολύ απλά www.tsoubris.le.com, που μπορείτε να μπείτε σε αυτή την υπέροχη ιστοσελίδα σας και να βρείτε ό,τι εσείς αναζητάτε, από ανέκδοτα έως και πληροφορίες για το κάθε θέμα που θέλετε να μάθετε. Μην ξεχνάτε λοιπόν www.tsoubris.le.com και θα βρείτε τη δική σας ιστοσελίδα που εσείς αναζητάτε. Πάμε λοιπόν να μην τα απολογούμε, πάμε για το επόμενο βίντεο κλιπ. Δέσποινα Βαδί, ό,τι ονειρευόμουν. Στον άντρα της ζωής μου, που είναι εδώ και απόψε. Τι άλλο θέλουν απ' τη ζωή, θα δεις ότι θα βρουν. Πάντοτε κάτι ότι τους λείπει να σου πουν.
Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί να μάθουμε και μερικές πληροφορίες για τον αγαπημένο μας Ανδρέα Στάμου. Γιατί όλοι εμείς τον αγαπάμε και τον γνωρίσαμε από ένα κοινωνικό τραγούδι. Πόσο θα ήθελα να ήσουν απόψε κοντά μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Στάμος αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Φοίτησε στα ΤΕΗ Γεωπονίας της Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως όταν συνειδητοποίησε ότι η μεγάλη του αγάπη είναι το τραγούδι, άρχισε να δουλεύει επαγγελματικά σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Πρώτος μεγάλος σταθμός λοιπόν το 1993 με την Νατάσα Θεοδωρίδου, τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Κουρκούλη. Το 1995 έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αθηναϊκή πίστα με τον Στέλιο Αργό στα Αστέρια της Λιφάδας. Αργότερα ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη έχοντας πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους των Ρόδων. Το 1997 κάνει την πρώτη του επίσημη συνεργασία με τον Τάσο Παναγή και την πρώτη του δισκογραφική δουλειά το «Είσαι στη ζωή μου, ουρανός». Ένα ζήτη σύγκληση σε στίχους Αργύρι Αράπη, το οποίο έφτασε αμέσως στην κορυφή των ραδιοφωνικών τσάτ και καθιέρωσε τον Ανδρέα Στάμου ως ένα νέο εκπρόσωπο του ερωτικού τραγουδιού. Το 1999 κυκλοφορεί ολοκληρωμένος δίσκος. Εκείνη τη χρονιά ο Ανδρέας Στάμος εμφανίζεται με τον Γιάννη Πρωτοκό στο Ποσειδόνιο. Ενώ λοιπόν την επόμενη βρίσκεται στο Απόλλων Παλάς με τον Νίκο Κουρκούλη, την Έλλη Κοκκίνου και τους Αντίκ. Αυτός λοιπόν ήταν ο δικός μας αγαπημένος καλλιτέχνης Ανδρέας Στάμος. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί στη συνέχεια να απολαύσουμε την Έλλη Κοκκίνου που μας λέει «Αγόρι μου και έρωτά μου». Σε σένα δεν ξαναγυρνώ και φεύγοντας σου τραγουδώ. Αγόρι μου, κι άλλα μέρη έβαλα τη γλώρη μου, φουρτούνες στο λιμάνι σου είχε αγόρι μου, με πλήγωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ. Και αυτό δεν το ξεχνώ. Αγάπη μου, μονάχη απόψε
ζητάμε στο κρεβάτι μου. Δεν άξιζε στα γόνα την αγάπη μου. Κι αυτό να ξέρεις και στο σύγχρονο. Με πλήγωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ. Λοιπόν, απολαύσαμε και τις υπέροχες ερμηνείες στο τραγούδι του Νίνου. Νίνο, λοιπόν, τον απολαύσαμε και τον ακούσαμε για πρώτη φορά να μας εμφανίσετε στο Fame Story, στο νούμερο 1 φυσικά. Νίνο, λοιπόν, ένας ολοκληρωμένος δίσκος, ο οποίος έχει καλή επιτυχία. Νίνο και όλος ο κόσμος εσύ. Πάμε να το απολαύσουμε. Σιγάρο ανάβω ξανά. Δεν περνάει η ώρα. Ακόμα μια νύχτα για σένα θα υποφέρω. Δεν θα αρχίσει, το ξέρω. Δεν περνάει η ώρα. Παντού υπάρχεις κι ας μείνεις εδώ. Δεν περνάει η ώρα. Για σένα τα μάτια μου κλείνω και σε θυμάμαι. Δεν θα έρθεις και φοβάμαι. Δεν περνάει η ώρα. Φωτιά στο σώμα μου είσαι ξανά. Δεν περνάει η ώρα. Στα φώτα της νύχτας σε χάνω. Και που να ψάξω. Σ' αγαπώ να φωνάξω. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Τα πάντα είσαι εσύ. Ολόκληρη η ζωή μου είσαι. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Το τέλος και η αρχή. Ο κόσμος. Ο κόσμος είσαι εσύ. Δεν περνάει η ώρα. Χωρίς εσένα νυχτώνει νωρίς. Δεν περνάει η ώρα. Στο άδειο μου σπίτι κι απόψε σε περιμένω. Σαν κερί αναμένω. Δεν περνάει η ώρα. Φωτιά στο σώμα μου είσαι ξανά. Δεν περνάει η ώρα. Στα φώτα της νύχτας σε χάνω. Και που να ψάξω.
σ' αγαπώ να φωνάξω. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, τα πάντα είσαι εσύ, ολόκληρη ζωή μου είσαι. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, το τέλος και η αρχή, ο κόσμος, ο κόσμος. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, τα πάντα είσαι εσύ, ολόκληρη ζωή μου είσαι. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, το τέλος και η αρχή, ο κόσμος, ο κόσμος είσαι εσύ. Φυσικά να μην ξεχνάμε και τον νικητή του Fame Story 1, Νιώτης Χριστοδούλου, και έρωτας είναι. Στο χαρτί πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρανε παλιά. Και θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ. Έρωτας είναι, θα περάσει, θα σε ξεχάσω με το καιρό. Κι αν η καρδιά μου πάει να σπάσει και αν το σώμα μου είναι νεκρό. Έρωτας είναι, θα περάσει, θα σε ξεχάσει το μυαλό. Κι αν η ζωή μου έχει αλλάξει και νιώθω πως ξαναπέσω. Έρωτας είναι. Απόψε θα πετάξω ό,τι μου άφησες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει, έτσι τελειώσαμε εμείς. Πάλι κι απόψε ευχή θα κάνω για λίγο να με θυμηθείς. Και θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ. Έρωτας είναι, θα περάσει, θα σε ξεχάσω με το καιρό. Κι αν η καρδιά μου σπάσει και αν το σώμα μου είναι νεκρό. Έρωτας είναι, θα περάσει, θα σε ξεχάσει το μυαλό. Κι αν η ζωή μου έχει αλλάξει και νιώθω πως ξαναπέσω. Έρωτας είναι, θα περάσει, και
θα περάσει, θα σε ξεχάσει το μυαλό. Κι αν η ζωή μου έχει αλλάξει και νιώθω πως ξανά δεν ζω, έρωτας είναι. Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ. Ψάχνετε τη δική σας ιστοσελίδα www.tubase.let.com, όπου εσείς μπορείτε να ενημερωθείτε για πάρα πολλά θέματα που σας αφορούν και μπορείτε πολύ απλά να βρείτε οποιαδήποτε θέματα ψάχνετε κιόλας και μπορείτε να δημοσιεύσετε και οτιδήποτε εσείς θέλετε. Βρείτε λοιπόν τη δική σας ιστοσελίδα www.tubase.let.com, η δική σας ιστοσελίδα.
Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά να δούμε τους αγαπημένους μας sponsors που μας κρατάνε πάντα παρέα και δίνουν φανατική μας στην εκπομπή νότα στον αέρα. Πάμε να τους δούμε και επιστροφή σε λίγο. Δυστυχώς κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή και η εκπομπή μας επανάληψη και την Τρίτη. Φιλάκια πολλά, να πηγαίνουμε πάντα καλά και ποτέ μην ξεχνάτε να βλέπετε ενώτε στον αέρα την εκπομπή που μιλάει για τα πάντα για τη μουσική. Σας φιλώ, καλό σας βράδυ. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ των μυρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Το έργο της Επιτροπής ήταν αρκετά...